Ο πατήρ Αθανάσιος εναλώθη στο έργο της στηρίξεως της χριστιανικής οικογενείας, την χειραγώγηση της νεότητος, την ανάπτυξη εκκλησιαστικής συνειδήσεως των λαών και μορφώσεως αυτού δια της προσφοράς πλουσίου του Θείου Λόγου. Η χαρισματική δύναμη των κηρυγμάτων του έφερε τόσους εις μετάνοια και επίγνωση της εν Χριστώ αληθείας, ώστε να υπερβεί υπερι τούτου φήμη των τόπων της Θεσσαλίας. Εομιλία του εστάλησαν κατά χιλιάδας εις Ανατολήν και Δύσιν και είναι περιζήτητος αυτήν τη στιγμή. Ηγάπησεν ο πατήρ Αθανάσιος των Άγιων Τριαδικών Θεών και την ζώσαν εικόνα του, των άνθρωπων τόσων, ώστε να μη φυστεί την υγείαν του και αυτήν την ζωήν. Πράγματι, όταν νέος έφευγε δια των τόπων όπου τον εκάλεσεν ο Θεός, είπε «Πηγαίνω εκεί εις την Λάρισαν να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή να πεθάνω». Αυτό εξηγεί και την μεγάλη αγάπη του λαού του Θεού προς τον πνευματικόν του πατέρα Αθανάσιον. Λαόν, ο οποίος εξεχήθη εις τας πλαγιάς του Κισάβου και των περίβολων της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, δια να κυκλώσει το ιερόν σκήνομά του, να το κατασπαστεί και του αντιπροσφέρει τα δάκρυα της χαρμολύπης του προς τον ευεργέτην του και οικέτην προς τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας του. Πάτερ Αθανάσιε, φρούρι άνωθεν των πιστών λαών και εύχου υπέρ αυτού αγωνιζομένου. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Δημητρίου στο Μύου Λαρίσης. Την 23η Μαΐου 2006 εκοιμήθη εν Κυρίω ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομνηνίου, Κισάβου πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, με τα μακράν δοκιμασίαν της υγείας του και άγων το 71ο έτος της ηλικίας του. Εγεννήθη στην Κηφισιάν το 1927 από ευσεβείς γονείς των Γεώργιων και την Εφροσύνην, οι οποίοι διεκρίνοντο δια την πίστην των εις των Τριαδικών Θεών, την αγάπην προς τον πλησίον, την τιμιότητα, την μεγάλη εργατικότητα και εν γέννη εις την χριστιανική βιωτήν και το ήθος. Ολιγογράμματι και οι δύο, όμως πλούσιοι εις πνευματικότητα, ανέθρεψαν τα τέκνα των γραμματικήν και Αθανάσιων με τα επιμελίας και υπευθυνότητος. Τούτο απετυπώθη εις την ζωήν των τέκνων του κατά την πορείαν του βίου των. Ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, εκ μικράς ηλικίας, έδειξε τα σαπαρχάς της ιερατικής του κλήσεως μαζί με άλλες κλήσεις προς την τέχνη και την επιστήμη της συγχρόνου τεχνολογίας. Τελικώς υπερίσχυσεν οι προς τον Θεόν αφιέρωσης. Το 1960, όταν εξελέγει Μητροπολίτης Λαρίσης ο εφημέριος της ενορίας του πατήρ Ιάκωβος Σχίζας, τον οικολούθησεν εις την Λάρισαν και υπ' αυτού εκάρει μοναχός ακολούθως δε ιερεύς. Έτσι, μίαν δεκαετία ανεργάστιος βοηθός ιεροκήρυκος εις την Λάρισαν. Διαπρέψας εις των κηρυττόμενων Ευαγγελικών Λόγων και την πνευματική καθοδήγηση του λαού του Θεού. Από το 1970 απεσύρθη εις την Ιεράν Μονήν της Μετανοίας του, χωρίς να πάυσει το κηρυκτικό έργο του εν Λαρίση και Θεσσαλία. Αποτέλεσμα αυτής της εργόδους προσπαθίας του ήτο η προσέλκυση νέων ευσεβών εις των μοναχισμών και την ιεροσύνην και την δημιουργία αδελφότητος, η οποία διέλαμψε με το ήθος και την πίστη της κατά τον ακολουθήσαντα χρόνων μέχρι τη σήμερα. Ο πατήρ Αθανάσιος εναλώθη εις το έργο της στηρίξεως της χριστιανικής οικογενείας, την χειραγώγηση της νεότητος, την ανάπτυξη εκκλησιαστικής συνειδήσεως εις των λαών και μορφώσεως αυτού δια της προσφοράς πλουσίου του Θείου Λόγου. Αυτήν την στιγμή κυκλοφορούν 2.000 ομιλίε του με ερμηνείαν βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και των Πατέρων της Εκκλησίας. Χρονικώς υπερβαίνουν τα 35 έτη αναπτύξεως τα εν λόγω ιερά κείμενα. Η χαρισματική δύναμη των κηρυγμάτων του
έφερε τόσου εις μετάνοιαν και επίγνωσιν της εν Χριστώ αληθείας, ώστε να υπερβεί υπερι τούτου φήμη των τόπων της Θεσσαλίας. Εομιλίε του εστάλησαν κατά χιλιάδας εις Ανατολήν και Δύσιν και είναι περιζήτητος αυτήν τη στιγμή. Ηγάπησεν ο πατήρ Αθανάσιος των Άγιων Τριαδικών Θεών και την ζώσαν εικόνα του των άνθρωπων. Τόσον ώστε να μη φυστεί την υγεία του και αυτήν την ζωή. Πράγματι, όταν νέος έφευγε δια των τόπων όπου τον εκάλεσε ο Θεός, είπε «Πηγαίνω εκεί στην Λάρισαν να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή να πεθάνω». Αυτό εξηγεί και την μεγάλη αγάπη του λαού του Θεού προς τον πνευματικό του πατέρα Αθανάσιον. Λαόν, ο οποίος εξηχήθη εις τας πλαγιάς του Κισάβου και των περίβολων της Ιεράς Μονής Κομνηνίου, δια να κυκλώσει το ιερόν σκηνομά του, να το κατασπαστεί και του αντιπροσφέρει τα δάκρυα της χαρμολύπης του προς τον ευεργέτην του και οικέτην προς τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας του. Πάτερ Αθανάσιε, φρούρι άνωθεν των πιστών λαών και εύχου υπέρ αυτού αγωνιζομένου. Συνεχίζουμε τα θέματά μας εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ευρισκόμαστε εις το πρώτο κεφάλαιο. Μετά από την εισαγωγή και την ανάλυση του πρώτου χωρίου του θαυμασίου αυτού βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, ερχόμεθα να δούμε την παρακάτω ανάλυση του. Πάσα σοφία παρακυρίου και μετ' αυτού εστίνεις τον αιώνα. Άμον θαλασσών και σταγόνας ιετού και ημέρας αιώνος της εξαριθμίσει, ύψος ουρανού και πλάτος γης και άβυσσον και σοφίαν της εξιχνιάσει. Μετά από την ανάλυση του πρώτου χωρίου του θεολογικοτάτου του εισαξίου με το προήμιον του Ευαγγελίου, του θεολογικοτάτου Ευαγγελίου του Ιωάννου, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος και λοιπά, διότι η σοφία αυτή είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η σοφία του Θεού που ενυνθρώπισε. Ερχόμεθα να δούμε έξι στους επομένους δύο στίχους, έξι σημεία τα οποία δεν είναι τι άλλο παρά παραδείγματα από τη φύση για να φανεί και να τονιστεί το μεγαλείο του Θεού αλλά και το ανεξερεύνητον της Θείας Σοφίας. Βεβαίως στην πραγματικότητα αυτά τα έξι παραδείγματα δεν είναι παρά έξι πτυχές, τουλάχιστον από το πρίσμα της συγχρόνου γνώσεως που έχουμε, της φυσικής γνώσεως, είναι έξι πτυχές μιας και μόνον πραγματικότητας που είναι το μεγαλείο του σύμπαντος, που ανακλά το μεγαλείο της ενυποστάτου και ενανθρωπισάσης σοφίας. Το πρώτο παράδειγμα, παρότι δεν θα μείνω πιο ιδιαίτερα, θα θέλαμε να τα δούμε κάπως πιο γενικότερα, αναφέρεται στο θέμα της άμμου της θαλάσσης και το δεύτερο στις σταγόνες της βροχής. Αλλά όταν ο Λόγος του Θεού μας κάνει ένα προσκλητήριο για να δούμε την σοφία του Θεού μέσα σε αυτή την ίδια τη δημιουργία, αυτό σημαίνει ότι η κτήσεις έγινε, ο σκοπός της ήτο, δια να διδάξει. Εκείνο το θλιβερόν για μας τους ανθρώπους που λέγει Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τα ίδια ήρθε στα δικά μας, ήρθε στο σπίτι, ήρθε ανάμεσά μας, αυτή η ενυπόστατος σοφία που ενυνθρώπισε και εμείς δεν τη δεχθήκαμε
αυτήν την εν υπόστατον και εν ανθρωπίσαστα σοφία. Έτσι ο Λόγος του Θεού μας προλαβαίνει και λέγει τουλάχιστον, ελάτε δια της δημιουργίας να αναγνωρίσετε την εν υπόστατον σοφία του Θεού. Γι' αυτό κάνει τούτο το προσκλητήριο ο Λόγος του Θεού για να μας βοηθήσει διά των κτισμάτων να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού. Σας είπα, αυτό δεν είναι προς τιμή μας. Υπάρχουν, αν το θέλετε, δύο τρόποι να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού. Τον Θεόν Λόγον, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Η μία είναι δια της δημιουργίας, όπως λέγεται στη γλώσσα, τη θεολογική καταφατική θεολογία. Και ο άλλος δρόμος, ο άλλος τρόπος, είναι ο άμεσος, ο απευθείας, ενώ θα παραμερίσουμε τη δημιουργία. Φυσικά, και οι δύο τρόποι οδηγούν στο Θεό. Και λέγεται ο δεύτερος τρόπος αποφατική θεολογία, αποφατικός δρόμος. Αρνούμε δηλαδή, αρνούμε την κτήση, αρνούμε ακόμη ότι μπορώ να γνωρίζω τον Θεό και επαφίεμαι εις το έλεος του Θεού να μου αποκαλυφθεί εκείνος. Διότι εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. Και επαφίεμαι μόνο στο έλεος του να μου αποκαλύψει το πρόσωπό του. Αυτή η οδός λέγεται αποφατική. Προϋποθέτει καθαρότητα καρδιάς. Και παραμερίζονται όλες ακόμα, και οι ανθρώπινες ακόμη δυνάμεις και του νου οι δυνάμεις, με την έννοια την γνωστική, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να είμαι επιστήμων για να γνωρίσω τον Θεό, γιατί ο δρόμος αυτός της επιστήμης είναι ο καταφατικός δρόμος. Επειδή όμως δυστυχώς οι άνθρωποι ή δυσκολεύονται ή αρνούνται τον αποφατικών δρόμων, ο Θεός διαλέγει και τον άλλον δρόμο, τον καταφατικών, και μας λέγει, έλα τουλάχιστον δια της οδού της κτήσεως και θα σε κάνω άνθρωπε αναπολόγητον, ώστε να μην πεις ότι δεν εγνώριζα. Άνθρωπε, θα σε κάνω αναπολόγητον. Αυτή η φράση μάλιστα δεν είναι δική μου. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την αναφέρει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι ο Θεός λέγει δια των δημιουργημάτων του εμφανίζεται η δύναμή του, η αιωνιότητά του, η σοφία του, για να καταστήσει τον άνθρωπον αναπολόγητον. Η κτήση λοιπόν δεν έγινε παρά να διδάξει. Τι να διδάξει? Πρώτον, από τα κατώτερα θα αρχίσω, την τεχνική με τον τρόπο που θα ζήσει ο άνθρωπος. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος αντιγράφει την κτήση και προσπαθεί να αποσπάσει τα μυστικά της για να βελτιώσει τη ζωή του. Πρώτος λοιπόν τρόπος είναι αυτός. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δεύτερον, είναι ο ηθικός λόγος, η ηθική διδασκαλία που έρχεται κατά τον Μέγα Βασίλειο να μας διδάξει η κτήση. Όταν βλέπουμε θετικές και αρνητικές όψεις της δημιουργίας, όταν επί παραδείγματι βλέπουμε τα ζώα, άλλα μεν είναι έχοντα αρετή. Τη λέξη αρετή τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί φυσικά τα ζώα δεν έχουν ούτε κακία ούτε αρετή, γιατί δεν έχουν λογική. Γι' αυτό βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ο Θεός τα δημιούργησε να έχουν προκοπή, να έχουν σύνεση, προνοητικότητα, πιστότητα, και από εκεί να πάρει ο άνθρωπος διδάγματα ηθικής. Λέγει επί παραδείγματι η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Παροιμιών, ο Κνήρε, έλα να πάρεις το μάθημά σου από το Μυρμήγκι και από την Μέλισσα. Αλλά και τα αντίθετα, όταν έχει η κτήσεις δημιουργήματα άτσαλα, αρπακτικά, αιμοβόρα, άτακτα γενικώς, όλα αυτά έρχονται να διδάξουν ποιος δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ώστε λοιπόν η κτήσεις, αγαπητοί μου, έρχεται να μας διδάξει
την ηθική, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε, και αρνητικά και θετικά μας διδάσκει. Και ένας τρίτος ακόμη λόγος που η κτήσης διδάσκει είναι η δογματική. Ας με επιτραπεί να πω τη λέξη αυτή, μη βρίσκοντας κάποια άλλη καλύτερη, δηλαδή να μας δείξει το Θεό. Είναι εκείνο που λέγει στην προς Ρωμαίους, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος. Πού θα γνωρίσω το Θεό? Μέσα σε αυτό το απέραντο σήμα. Τι είναι τρόπο? Όταν δω τη σοφία της δημιουργίας, θα πω, εάν τα κτίσματα είναι τόσο σοφά κατασκευασμένα, πόσο σοφός πρέπει να είναι ο Θεός? Εάν δω εκείνο το άπειρον σύμπαν, το ηλιγκιωδώς μεγάλο σύμπαν, που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, αν έχει δεν έχει πέρατα και το καθεξής, θα δούμε λίγο πιο κάτω, εκεί να αντιληφθώ ότι εάν το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο, πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο Θεός? Εάν ακόμη δω τον μικρό κόσμο, τον κόσμο των ατόμων, θα πω ότι ο Θεός είναι μεγάλος στα μικρά και τα μεγάλα. Δηλαδή πως ο Θεός μπαίνει μέσα σε αυτά τα τόσα μικρά και κατασκευάζει αυτά τα τόσο μικρά κομματάκια, θα λέγαμε, αν επιτρέπετε, η βάση της, του υλικού κόσμου, του σύμπαντος. Ή ακόμη όταν βλέπω ότι όλα κυβερνώνται κατά έναν θαυμαστόν τρόπο μες στη δημιουργία, γνωρίζω την αγάπη του Θεού και την πρόνοια του Θεού και την κυβέρνηση του Θεού. Ανάγομαι στην έννοια του Πατρός, ανάγομαι στην έννοια του Δημιουργού και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν πράγματι η κτήσης έγινε, μη σας κάνει εντύπωση αυτό το έγινε, έγινε δια να διδάξει τον άνθρωπο. Και λέγω μη σας κάνει εντύπωση, διότι ο άνθρωπος δεν έγινε δια την κτήση, αλλά η κτήση έγινε δια των άνθρωπων και ο άνθρωπος έγινε δια των Θεών, και συνεπώς η κτήση πρέπει να τον διδάξει δια να φτάσει στον Θεό, να αναχθεί εις τον Θεό. Αλλά ας δούμε αυτά τα παραδείγματα που αναφέρει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Ποιος λέγει μέτρησε ποτέ την άμμο της θαλάσσης, τις σταγόνες του νερού, τις ημέρες της δημιουργίας, ημέρας αιώνας? Ποιος μέτρησε το ύψος του ουρανού, το πλάτος της γης και την άβυσσον? Πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί είμαι σίγουρος κάποιοι πρέπει να σκέφτηκαν τώρα ότι μπορούμε σήμερα να ξέρουμε ποιο είναι το πλάτος της γης, και μερικά από αυτά τα υπολογίζουμε, μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Αγαπητοί, μην ξεχνάτε ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί εικόνες που να ταιριάζουν στα δεδομένα της εποχής που γράφτηκε. Σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε, παρότι αυτά που γνωρίζουμε, όπως διάβαζα τελευταία μία κοσμολογία επιστημονική, δεν είμαστε σίγουροι για αυτά που γνωρίζουμε, γιατί διαρκώς έχουμε μια καινούργια εικόνα που ανανεώνει την παλαιότερα. Μάλιστα ένας επιστήμον, αξίζει να σας την πω αυτή την, αυτό το ωραίο παράδειγμα, ένας αστρονόμος, λέγει ότι η γνώση που έχουμε για τον κόσμο μοιάζει ως εξής: σαν να βρισκόμεθα σε ένα θάλαμο σκοτεινών και υπάρχει ένας μεγάλος ζωγραφικός πίνακας. Για μια στιγμή με ένα φακό ρίπτομαι στο ζωγραφικό πίνακα μια δέσμη ακτίνων, φωτός, και βλέπουμε ένα γαλάζιο. Λέμε θάλασσα, ουρανός. Ρίχνουμε λίγο πιο πολύ φως και βλέπουμε πουλιά. Α, λέμε, είναι τα πουλιά στον ουρανό. Ρίχνουμε πιο πολύ φως
και βλέπουμε ότι απλώς είναι μία ζωγραφιά στο καπέλο μιας κυρίας. Ούτε θάλασσα, ούτε πουλιά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είδαμε ήταν κάτι, αλλά δεν μπορούσε να μας δώσει όλη την εικόνα που εμείς ζητούσαμε να βρούμε και να γνωρίσουμε. Έτσι, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα που να ταιριάζουν στα δεδομένα, τα γνωσιολογικά δεδομένα της εποχής που γράφηκε. Δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό σήμερα εμείς το ξέρουμε. Τότε δεν το ξέραν εκείνοι που διάβαζαν το βιβλίο αυτό. Αλλά μην νομίσετε, και εμείς, παρότι μπορούμε μερικά πράγματα να γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που σας εξήγησα με το παράδειγμα. Ωστόσο, για να δούμε αυτά. Η άμορφη θαλάσση και οι σταγόνες του νερού, ποιος τις μέτρησε? Αλήθεια, μια καταιγίδα να πέσει, πόσες σταγόνες έπεσε? Σήμερα μπορούμε να ξέρουμε πιο πολλά πράγματα και να θαυμάσουμε πραγματικά ότι μια καταιγίδα δεν είναι παρά χιλιάδες τόνοι νερού που ανέβηκε στον ουρανό και ανέβηκε με μια άλλη μορφή το νερό αυτό, με την μορφή των υδρατμών. Ο Θεός έτσι έκανε το νερό να μπορεί να ανεβαίνει εκεί ψηλά, ενώ είναι βαρύτερο του αέρος, και του δίδει μια άλλη μορφή όταν θερμανθεί και να ανεβεί εκεί πάνω, και από εκεί να πέσει κάτω στην πρώτη του μορφή, τη φυσική μορφή θα λέγαμε, για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς, να ποτίσει τη γη. Αλλά πόσες σταγόνες υπάρχουν σε μια καταιγίδα? Ή πόσοι κοκκιά μου υπάρχουν στις παραλίες των θαλασσών? Αυτό για μας σημαίνει από πόσα άτομα τη φύλη, θα λέγαμε στη γλώσσα τη σημερινή. Αν εγγράφεται σήμερα το βιβλίο, κάπως έτσι θα εγγράφεται. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τα άτομα της ύλης που περιέχονται σε ένα κόκο άμμου ή σε μία σταγόνα νερού? Είναι τόσα πολλά, γιατί είναι τόσο μικρά τα άτομα της ύλης, ώστε, αγαπητοί μου, δεν θα σας πω νούμερα, δεν θα σας πω νούμερα, παρά μόνο ένα παράδειγμα θα σας πω, για να μην σας ζαλίσω με τα νούμερα. Ο άνθρωπος μπροστά στο σύμπαν είναι τίποτα. Έτσι κανείς, όταν του έρχεται και καμιά σκέψη περηφανίας, να κάθεται και να λέγει, ποιος είμαι εγώ μέσα στη δημιουργία, ποιος είμαι εγώ που μπορώ να λέγω κάτι για τον Θεό και να υψώνω το 1,75 ανάστημά μου, να είπω δεν υπάρχει ο Θεός, τανίοντας τον άκαμπτο τραχυλό μου και ξεστομίζοντας από το βρώμικο στόμα μου και από το άμυαλο μυαλό μου την κουβέντα αυτή. Έτσι λίγο κανείς να το σκεφτεί, αμέσως ταπεινώνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν μπροστά στο σύμπαν είναι τίποτα, τόσο μικρός. Λοιπόν, τα άτομα της ύλης από πλευράς μικρότητας είναι τόσο μικρά ώστε μεταξύ, ας πούμε, τη διαμέτρου ενός ατόμου της ύλης και τη διαμέτρου του σύμπαντος κόσμου, σε αναλογία ο άνθρωπος σαν όγκο είναι στη μέση. Έτσι, παίρνοντας το μέτρο πόσο μικρό σήμερα αντί του σύμπαντος, μπορώ να κρίνω πόσο μικρά είναι τα άτομα έναντι εμού. Μέσος λοιπόν ο άνθρωπος είναι μέσος της δημιουργίας. Είναι καταπληκτικό. Αλλά ακόμη, αν θέλετε, λέμε ότι το σύμπαν έχει μια ενέργεια, γιατί ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός έχει την ενέργεια με την οποία έκανε το σύμπαν. Είναι η άκτιστος ενέργεια. Η άκτιστος ενέργεια όμως ήδη δημιουργεί την κτιστή ενέργεια. Ο Θεός, ο άκτιστος,
δια των ακτίστων του ενεργειών δημιουργεί τον κτιστόν κόσμον με τις άκτιστες ενεργειές του. Συγγνώμη, με τις κτιστές, με συγχωρείτε, με τις κτιστές ενεργειές του. Από την ενέργεια που περιέχει αυτό το σύμπαν, που περικλείει αυτό το σύμπαν, πιάνει ήλιγκο τον άνθρωπο. Ήλιγκο τον πιάνει. Σκεφτείτε, ένα πολύ παλιό παράδειγμα θα σας πω. Ένα παράδειγμα που ανήκει 30 χρόνια πίσω. Και κάτι παραπάνω. 35 χρόνια πίσω ανήκει. Ότι ένα γραμμάριο ύλης, εάν ελευθερωθεί η ενέργειά του, αποδίδει τόση ενέργεια όσοι 20.000 τόνοι πετρέλαιο να καεί η ποσότητα αυτή σε μια στιγμή χρόνου. Αυτή είναι η ενέργεια που περιέχεται μέσα σε ένα γραμμάριο ύλης. Πόσα γραμμάρια άραγε να περιέχει το σύμπαν ύλης? Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, αγαπητοί. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος τρομάζει, το είπε και λέγει, εάν το σύμπαν είναι τόσο δυνατό ο Θεός, πόσο περισσότερον δυνατός είναι. Καταλαβαίνετε, βρισκόμενος στη μέση του θέματός μου, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τα αναφέρει αυτά η σοφία σειρά. Για να δείξει ποια είναι η σοφία του Θεού. Ποιος είναι αυτός που δημιούργησε όλα αυτά. Και είναι ο ενυπόστατος λόγος του Θεού. Η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Που ουδέ εν γέγονεν, ο γέγονεν, ούτε ένα άτομο της ύλης που έχει δημιουργηθεί δεν έγινε έξω από το πρόγραμμα και τη δύναμη του Θεού Λόγου. Αλλά και κάτι ακόμη. Λέγει εδώ, ποιος μέτρησε, λέγει, ποιος εξειρίθμισε τις ημέρες αιώνων, ημέρας αιώνων. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ως εξής. Οι ημέρες αιώνων δεν είναι παρά ο χρόνος της δημιουργίας. Δηλαδή, από τον καιρό που έγινε η δημιουργία. Αλλά πριν το δούμε αυτό το σημείο, όταν λέγει ημέρας αιώνων, σημαίνει ότι θέτει μία αφετηρία και δίνει η Αγία Γραφή μια απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής, ότι δεν υπάρχει αιώνιον παρελθόν στη δημιουργία, αλλά υπάρχει αρχή δημιουργία. Είναι εκείνο το «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Πρώτου εν αρχή δεν υπήρχε δημιουργία. Συνεπώς η δημιουργία δεν είναι αιωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε πως τα θέτει η Αγία Γραφή. Βλέπετε ακόμη και τη συμφωνία με άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Αυτό ότι όταν ομιλεί περί ημέρας αιώνος και δεν λέει αιώνων, ξέρετε, αιών, ο αιών σκέτα σημαίνει απλώς ο χρόνος, είτε ο προηγούμενος είτε ο επόμενος, αλλά ο χρόνος που είναι μέσα, ο κτιστός χρόνος που είναι μέσα στη δημιουργία. Εις αιώνας αιώνων όταν λέγουμε, εννοούμε την αιωνιότητα. Όταν λέμε εις τον αιώνα, εννοούμε την ιστορία, το χρόνο. Το χρόνο της δημιουργίας. Είδατε ακρίβεια της Αγίας Γραφής. Ώστε λοιπόν, εδώ ομιλεί για το παρελθόν της κτιστής δημιουργίας, της ορατής κτιστής δημιουργίας. Ποιος δεν γνωρίζει πότε έγινε η δημιουργία? Και πράγματι, αγαπητοί, πάνω στο σημείο αυτό θα είχα να σας πω μερικά πράγματα. Σήμερα οι επιστήμονες καταρχάς έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν ξεκίνησε. Τώρα, αυτό το ξεκίνησε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επιστήμη. Αυτό το ξεκίνησε. Από τη στιγμή που αρνείται κανείς τον Θεό, αυτό το ξεκίνησε είναι φοβερό. Αλλά είναι παραλογισμός, δεν χωράει το ανθρώπινο μυαλό το να δεχτεί την αιωνιότητα της ύλης. Ξεκίνησε, λέγει σήμερα η επιστήμη.
Αλλά εδώ βλέπουμε, όταν μιλάμε για την επιστήμη, αμέσως φύγουμε ή μπερδεύουμε τα όρια της φυσικής και της μεταφυσικής. Πώς ξεκίνησε? Βλέπετε, αμέσως μπαίνει το μεταφυσικό στοιχείο. Πώς, τι? Ένα ερώτημα που μόνο η θεολογία θα απαντήσει. Και πάντως λέγει, ξεκίνησε, και έχουμε έναν τρόπο να μετρήσουμε πότε ξεκίνησε. Δεν θέλω να σας μιλήσω πιο πολύ. Τρεις τρόποι υπάρχουν με τους οποίους εμέτρησε ο άνθρωπος ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος. Και βρήκε ότι η ηλικία του σύμπαντος, δηλαδή οι ημέρες του παρελθόντος, είναι από 10 έως 20 τρισεκατομμύρια έτη. 10 έως 20 επί 10 στην ανάπτυξη. Η δε ηλικία της γης είναι 4,6 τρισεκατομμύρια έτη. Δηλαδή θα λέγαμε στα μισά ή στο 1/4 του όλου βίου του σύμπαντος ανεφανίστη και η γη. Ένα σύμπαν, ένα πεπερασμένο ανάπηρο σύμπαν, ένα κατανόητο πράγμα που διαρκώς δεν δημιουργείται. Αυτή η θεωρία εγκατελείφθη, και μάλιστα το λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός κατέπαυσε από τη δημιουργία. Δεν δημιουργεί ούτε ένα άτομο της ύλης, αλλά ένα σύμπαν διαστελόμενο, μεγαλώμενο, συνεχώς μεγαλώνοντας, αραιώνοντας τρόπον τεινά. Αλλά τίποτα όμως δεν υπάρχει που να γίνεται καινούριο, με την έννοια εκ του μηδενός να έχουμε μία δημιουργία. Έτσι, αυτά μας λέγει με λίγα λόγια η επιστήμη, και συνήθως έτσι πρόχειρα κάποιον επιστήμονα, Πέντιας λέγεται, ξένος, έχει πάρει βραβείο Νομπέλ του 1978, σημειώνει το εξής. Αυτός βλέπει τις σύγχρονες εξελίξεις της φυσικής και της κοσμολογίας σαν μια επαλήθευση της Αγίας Γραφής στο σύνολό. Είναι καταπληκτικό. Χωρίς να κάνει η Αγία Γραφή επιστήμη. Δεν κάνει η Αγία Γραφή επιστήμη. Δεν επιστημονικό βιβλίο η Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο που μας πληροφορεί ποιος είναι ο Θεός, η αγάπη Του, η σοφία Του και η δύναμή Του. Όλα τα άλλα τα αφήνει να τα βρούμε. Και τα αφήνει να τα δούμε όχι κατά παραχώρηση, αλλά κατά ευδοκία. Γιατί μας καλεί ο ίδιος ο Θεός να γνωρίσουμε τη σοφία. Δράξαστε παιδεία. Όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, πρέπει, μας καλεί προσκλητήριο ο Λόγος του Θεού να γνωρίσουμε τη σοφία. Με τη διαφορά μόνο πως εάν γνωρίσουμε τα πανουργεύματα της σοφίας, παίρνω μια λέξη που την έχει λίγο πιο κάτω, δηλαδή τα τεχνουργήματα της σοφίας, και τα αποχωρήσουμε από την σοφία που είναι το μέγιστο αμαρτημά μας, τότε κάνουμε μια επιστήμη που θα στραφεί εναντίον μας. Τότε μπορούμε να ελευθερώνουμε την ενέργεια από τη δημιουργία και να τη σκάζουμε στο κεφάλι μας το κούφιο. Και να μιλάμε τώρα για ειρήνη, για πορείες ειρήνης, και για ειρήνη και για ειρήνη. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω ποιος πιστεύει στην ειρήνη. Η ειρήνη είναι μόνον ο Χριστός, και μόνον αν γυρίσουμε να γνωρίσουμε αυτήν την σοφία που είναι η σοφία και η δύναμη και η ειρήνη του Θεού. Η ονομασία τώρα είναι από την Καινή Διαθήκη. Και η ειρήνη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, μόνο τότε θα μπορούμε να έχουμε αληθινή ειρήνη. Και μόνο τότε αυτή η γνώση αυτής της φύσεως θα είναι για τη δόξα του Θεού και για το καλό μας. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι έρχεται αυτή η ίδια η δημιουργία να μας δώσει τεχνικά στοιχεία, να βελτιωθεί η ζωή μας, να βελτιωθεί κάπως σε αυτόν την κοιλάδα του πλασμόνος, έως να του φύγουμε απαλύνοντας, παρηγορώντας κάπως τη ζωή μας, για να μην είναι τραχιά. Χωρίς αυτό όμως θα σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον δημιουργόν όλων αυτών των πραγμάτων, δηλαδή τη σοφία του Θεού.
Και συνεχίζει και λέγει: ύψος ουρανού και πλάτος γης και άβυσσον της εξυχνίας. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η διάμετρος του σήματος, λέει, ύψος ουρανού και πλάτος γης και άβυσσον. Ξέρετε ότι όταν ξεκινήσουμε από ένα σημείο της γης σε μία εντελώς πάντα ευθεία, ανύποπτα, θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Αν ξεκινήσουμε, δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέω, φυσικά τα καταλαβαίνετε κιόλας. Αν ξεκινήσουμε από ένα σημείο του σήματος και ταξιδεύουμε σε μία ευθεία γραμμή, χωρίς παρέκκληση, ύστερα από κάποιο καιρό θα γυρίσουμε στο ίδιο σημείο. Καταπληκτικό. Είναι κλειστό το σύμπαν. Λέγεται, όσο τουλάχιστον είδαμε με τα μάτια μας, ότι είναι γύρω στα 18 με 20 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή αν φύγουμε από ένα σημείο θα φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ποιο άλλο άκρο? Στο ίδιο σημείο που ξεκινήσαμε, ύστερα από 18 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτη φωτός, συγγνώμη, έτη φωτός. Ευχαριστώ πολύ. Έτη φωτός. Ξέρετε τι θα πει έτος φωτός? Αλλά μην σας λέω την ταχύτητα του φωτός, μη θα κουραστείτε. Δεν σας λέω. Και μετά από τα έξι αυτά, έξι πτυχές, έξι στοιχεία της μιας μεγάλης εικόνας, της δημιουργίας δηλαδή, λέγει στο τέλος: και σοφίαν της εξυχνιάς. Εάν τα δημιουργήματα της σοφίας δεν μπορεί κανείς να εξυχνιάσει, αυτή που είναι γενεσιουργός αιτία των πάντων, ποιος μπορεί να εξυχνιάσει? Ότι ανύποπτο πράγμα, ανύποπτο, εψηλάφισαν οι άνθρωποι των λόγων της ζωής. Η φράση είναι του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου, την πρώτη του επιστολή: εψηλάφισαν των λόγων της ζωής, ήκουσαν των λόγων της ζωής, είδαν των λόγων της ζωής. Ω, αλήθεια, εάν ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιεί όλα αυτά τα πράγματα, πόσο πρέπει να αγαπάει τον Ιησού Χριστόν. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό εγγράψαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής, με ποικίλα σχήματα, με τρόπους, πολλάς οδούς, μεθόδους. Άλλοτε επιστρατεύεται η κτήσεις, άλλοτε επιστρατεύεται η ιστορία. Οτιδήποτε επιστρατεύεται για να δειχθεί και καταδειχθεί η σοφία και η αγάπη του Θεού Λόγου, με σκοπό να αγαπήσω με τον Θεό Λόγο. Γι' αυτό θα είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος εάν φτάσει να μην αγαπά τον Ιησού Χριστό. Μην ξεχνάτε ότι ούτε τα καλά έργα θα μας σώσουν μόνον, ούτε εάν είμαστε καλοί άνθρωποι θα μας σώσει μόνον, ούτε εάν τούτο ή εκείνο κάνουμε θα μας σώσει μόνον, εάν δεν φτάσουμε στην πρώτη και κυριωτάτη εντολή να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να τον αγαπήσουμε πολύ, και όταν τον αγαπήσουμε πολύ, τότε βεβαίως και ο ηθικός βίος είναι μια, θα λέγαμε, προϋπόθεση ή ακόμη ένας καρπός. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέγονται και τα κηρύγματα αυτά, για να καταδείξουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι φιερίες, δεν είναι πράγματα που θα λέγαμε δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά οδηγούν σε αυτήν ακριβώς την αγάπη του Θεού Λόγου. Και προχωρώ εις τον επόμενο στίχο, αριθμός 4 του πρώτου κεφαλαίου. Προτέρα πάντων έκτιστε σοφία και σύνδεσης προνήσεως εξ αιώνας. Αυτός ο στίχος είναι μεγαλειώδης. Αναφέρεται αυτός ο στίχος
εις την ανανθρώπιση της εν υποστάτου Θείας Σοφίας. Και είναι εφάμιλος και ταυτόσιμος, όχι εφάμιλος, ταυτόσιμος με εκείνο που λέγει στο πρώτο κεφάλαιο Ευαγγελιστής Ιωάννη, ο λόγος σάρξ εγέδετο. Που φαίνεται αυτό? Λέει το Ιερό Κείμενο, προτέρα πάντων έκτιστε σοφία. Εκείνο το έκτιστε, αυτό που σκανδάλισε τον Άριον και που ο Μέγας Αθανάσιος αντιμετώπισε τον Άριον στεναρότατα, δείχνοντάς του τι σημαίνει αυτό το έκτιστε. Αυτό το έκτιστε, ότι έχει κτιστεί η σοφία, αναφέρεται, όπου και σκάλωσε ο Άριος, σε ένα ανάλογο χωρίο, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού, πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με», λέγει στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Αλλά βλέπει κανείς πόσο σύμφωνο είναι το βιβλίο Σοφία Σιράχ με τον Παροιμιών, το βιβλίο, και γενικά το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εδώ για μια στιγμή θα μπορούσε να σκανδαλίσει και να πει κανείς, ώστε λοιπόν είναι κτίσμα η Σοφία. Εδώ θα δούμε όμως τη σωστή ερμηνεία του χωρίου αυτού. Η Σοφία είναι ο Θεός Λόγος. Συνεπώς είναι Θεότης, είναι ο Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά αυτό το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου, γίνεται άνθρωπος. Συνεπώς, ο Θεός Λόγος παίρνει και κτιστήν δημιουργία επάνω του. Εκείνο που εκείνος έκανε, το φορεί. Να χρησιμοποιήσω μία φράση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, ότι ο Θεός Λόγος λέγει, εάν ήθελε να εμφανιστεί μέσα στη δημιουργία του, θα επιρπολείτο. Αλλά φορεί την ίδια του τη δημιουργία και δεν πυρπολείται η δημιουργία του ολόκληρη. Δεν πυρπολείται. Πώς τη φορεί? Τη φορεί δια ενός αντιπροσωπευτικού στοιχείου. Το στοιχείο που λέγεται άνθρωπος. Δεν έγινε ο Θεός βουνό, ούτε σύννεφο, ούτε ήλιος, ούτε σελήνη, ούτε ζώο. Άνθρωπος. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί ο άνθρωπος είναι το αντιπροσωπευτικό κτίσμα ολοκλήρου της δημιουργίας. Σας το είπα προηγουμένως. Δεν έγινε ο άνθρωπος για το σύμπαν. Έγινε το σύμπαν δια των άνθρωπων και ο άνθρωπος έγινε δια των Θεών. Αλλά εδώ έχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν λέγει ότι η Σοφία Σιράχ, ότι προτέρα πάντων έκτισε Σοφία, πιο μπροστά από όλα τα δημιουργήματα εκτίσει η Σοφία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ενανθρώπισης, κατά λέξη να το πάρουμε, ως να έγινε πιο μπροστά από όλη την κτιστή ορατή και αόρατη δημιουργία. Πώς είναι δυνατόν? Α, είναι πολύ σπουδαίο. Ακούσατε? Όταν ο Αδάμ έγινε, δημιουργήθηκε από τον Θεό Λόγο, δημιουργήθηκε ο Αδάμ. Στον Παράδεισο, ξέρετε, ο Θεός Λόγος ομιλούσε. Δεν είναι ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Λόγος ομιλεί στον Παράδεισο. Είναι εκείνος που ωραιότατα λέγει εκείνο το τροπάριο της Κασιανής, όταν εκείνη η πόρνη γυναίκα πήγε να του πλύνει τα πόδια, εκείνα που όταν τ' άκουσε η Εύα το δειλινό στον Παράδεισο εθορυβήθη. Αυτός είναι ο ίδιος. Αυτός λοιπόν ο Θεός Λόγος έκανε ένα μοντέλο, το μοντέλο άνθρωπος. Αυτό το μοντέλο του είχε για τον εαυτόν του. Βάσει αυτού του μοντέλου, του υποδείγματος, έκανε τον Αδάμ.
έτσι. Ο Χριστός είναι Υιός του Αδάμ, αλλά δεν είναι όμως μοντέλο του Αδάμ. Ο Αδάμ είναι μοντέλο, ο Χριστός είναι μοντέλο του Αδάμ. Και, δηλαδή έγινε ο Χριστός και μετά έγινε ο Αδάμ. Θα μου πείτε, ιστορικός προηγείται ο Αδάμ. Δεν έχει καμία σημασία. Το μοντέλο υπήρχε εκ των προτέρων. Ακούσατε το πως το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Αυτό που σας λέγω. Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού. Δηλαδή ο Κύριος, αλλά ο Κύριος είναι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έκτισέ με, έκτισε. Δηλαδή μου δημιούργησε την ανθρωπίνη μου φύση, η οποία είναι η αρχή οδόν αυτού. Ό,τι θα έφτιαχνε παρακάτω θα γινόταν με βάση το μοντέλο άνθρωπος. Εις έργα αυτού, προκειμένου να θεμελιώσει όλα του τα έργα. Και λέγει ακόμη, πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με. Σας είπα Παριμίες 8,22-23. Πρώτου αιώνος, πρώτου χρόνου με εθεμελίωσε εμένα. Τι εθεμελίωσε? Την ανθρωπίνη μου φύση. Ο Αδάμ έγινε στο τέλος της δημιουργίας. Εδώ λέγει ότι θεμελιούται ο Υιός με την ανθρωπίνη του σάρκα πρώτου αιώνος. Βλέπετε τι προηγείται. Θυμηθείτε ακόμη παρακαλώ εκείνο το χωρίο της Αποκαλύψεως που ομιλεί περί του εσφαγμένου αρνίου προκαταβολής κόσμου. Εσφαγμένων αρνίων που δείχνει ότι ο Υιός θα γίνεται άνθρωπος και θα υφίστατο θυσίαν. Αυτό θα πει αρνίων, θα πει ενανθρώπιση, και εσφαγμένων θα πει ενανθρώπιση που προσφέρεται ως θυσία και είναι προκαταβολής κόσμου. Ώστε λοιπόν το μοντέλο της δημιουργίας είναι ο Υιός που γίνεται άνθρωπος. Χάριν αυτού του μοντέλου γίνεται ολόκληρη δημιουργία. Άπασα η δημιουργία. Θέλετε να το δείτε? Ακούστε πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, Κολασαΐς 1 κεφάλαιο 16-17. Ότι εν αυτό το Θεό Λόγο εκτίσθη τα πάντα. Όλα έγιναν για λογαριασμό του. Τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Ό,τι υπάρχει στον ορατόν και αόρατον κόσμο. Τα ορατά και τα αόρατα. Είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Τα πάντα δια αυτού και εις αυτόν έκτισθε. Και αυτός εστί προπάντων. Και τα πάντα εν αυτό συνέθηκεν. Θεολογικότατο. Ακούσατε το, τα πάντα, ό,τι έγινε. Και ο άνθρωπος, τα πάντα, δι' αυτού έγιναν δια του Θεού Λόγου. Και εις αυτόν έκτισε, θα πει έγιναν για λογαριασμό του. Τα έκανε ο Θεός Λόγος για λογαριασμό του. Αλλά με την ανθρωπίνη του φύση, διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος ομιλεί δια των Θεών Λόγων που γίνεται άνθρωπος. Λίγο πιο κάτω θα πει και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Θα πει λίγο πιο κάτω. Ακούσατε? Και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας που δεν τον χωρίζει από την ανθρωπίνη του φύση, ώστε λοιπόν τα πάντα έγιναν για λογαριασμό του Χριστού. Και αυτός έστει προπάντων. Και αυτός είναι πιο μπροστά από όλα. Ακούστε αυτή τη φράση του Αγίου, του Αποστόλου Παύλου. Και αυτός έστι προπάντων. Σας διαβάζω τη φράση Σοφία Σιράχ. Προτέρα πάντων έκτισε. Ίδιες λέξεις ακόμη και χρησιμοποιούν. Είναι καταπληκτικό. Και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Ότι υπάρχει, στέκεται και υπάρχει και συνίσταται εν αυτό, εν το ενανθρωπίσαν διειό. Δηλαδή, ποια είναι αυτά που υπάρχουν? Οι λόγοι των όντων. Όλα. Ό,τι υπάρχει. Είναι θαυμάσιο, αγαπητοί, θαυμάσιο. Αλλά και κάτι ακόμα.
Ακούστε πώς το λέγει όλα αυτά που σας είπα, πώς τα λέγει η Καινή Διαθήκη. Τώρα ακόμα, αυτό που σας διάβασα την Καινή Διαθήκη ήταν, αλλά ακόμη και ένα χωρίο. Αλφα Κορινθίους 1:24-30. Λέγει εκεί ο Απόστολος, Χριστόν, ποιος είναι ο Χριστός, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Άωστε λοιπόν ο Χριστός είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Να την η σοφία που τη βρίσκουμε στο βιβλίο, στο βιβλίο Σειρά ή στο βιβλίο Παροιμιών ή στο βιβλίο Σοφία Σολομών. Αυτή είναι η σοφία. Θα το ξαναπώ, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Θα μου πείτε, ναι, όσε γεννήθη ημίν σοφία από Θεού. Ο οποίος, το γεννήθη όχι γεννήθηκε, με ένα νη, γίνηκε δηλαδή. Ο οποίος γίνηκε σε μας σοφία από το Θεό. Δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Θα πάρω το τελευταίο ουσιαστικό, απολύτρωση. Αυτή η σοφία που είναι ο Χριστός έγινε για μας απολύτρωση. Ανέβηκε πάνω εις τον σταυρό. Αν ξέραμε ποιον σταυρώσαμε, αν ξέραμε ποιον σταυρώνουμε κάθε μέρα με τον τρόπο που ζούμε, αν ξέραμε ποιον σταυρώνουμε. Αυτή είναι λοιπόν η σοφία που θεωρείται κτίσμα κατά την ανθρωπίνη φύση. Χωρίζουν πέντε. Πηγή σοφίας λόγος Θεού εν υψίστης και πορεία αυτής εντολέ αιώνιοι. Πηγή της σοφίας είναι, σας διαβάζω τη μετάφραση, ο από τα ύψιστα μέρη του ουρανού διατασσόμενος και παραγγελόμενος λόγος του Θεού και οι υπ' αυτής χαραξέντες δρόμοι είναι εντολέ αιώνιε και μετάβλητοι. Εδώ ας μείνουμε λιγάκι, είναι κάτι σημαντικό. Η πηγή της σοφίας είναι ο Θεός. Οι πορείες της σοφίας είναι η φυσική και η ηθική νόμη. Ο Θεός είναι η πηγή της σοφίας. Και είναι ο Θεός ο ίδιος η σοφία. Πώς κινείται μέσα στο σύμπαν με αυτούς που λέμε εμείς φυσικούς και ηθικούς νόμους. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο. Λέει το χωρίο ότι και πορεία αυτής εντολές αιώνιοι. Οι πορείες της εμέθοδοι της γίνονται εντολές. Και οι εντολές συγκρατούν τα πάντα. Τι συγκρατούν? Αυτό που συγκρατεί, ό,τι συγκρατεί το σύμπαν λέγεται φυσική νόμη. Ό,τι συγκρατεί τους ανθρώπους λέγεται ηθική νόμη ή πνευματική νόμη. Είναι γνωστό ότι οι ηθικοί νόμοι επηρεάζουν τους φυσικούς νόμους. Εάν έχουμε μία ακαταστασία μέσα στο σύμπαν, επάνω στη γη μας ακόμη αν θέλετε, μία ακαταστασία η οποία τελικά στρέφεται εναντίον του ανθρώπου, είναι διότι οι ηθικοί νόμοι έχουν εσαλευθεί. Και από τη στιγμή που σαλεύει ο άνθρωπος τους ηθικούς νόμους, οι φυσικοί διαταράσσονται και στρέφονται εναντίον του. Αλλά εδώ βλέπουμε κάτι άλλο. Όταν λέγει το κείμενο, το ιερό κείμενο εξαιώνος, συγγνώμη, και εντολέ αυτού αιώνιοι, σημαίνει ότι τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί νόμοι έχουν ένα αιώνιον κύρος. Προσέξτε παρακαλώ αυτό, ένα αιώνιον κύρος. Δηλαδή, να πάρουμε ένα αντικείμενο, να το αφήσουμε να πέσει. Θα πέσει. Γιατί ακολουθεί έναν νόμο. Αυτό που λέμε, το νόμο της βαρύτητας. Αυτό είναι αναλύωτο. Αυτό το στοιχείο, αν αναλυωθεί, αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα στη δημιουργία. Όταν λοιπόν θεμελιώνει ο Θεός τη δημιουργία του, τη συγκρατεί με αυτό που λέμε φυσική νόμη. Εάν τώρα οι ηθικοί νόμοι, τους οποίους πάλι θεμελιώνει ο Θεός,
Ξέρετε που έγραψε τους ηθικούς νόμους ο Θεός? Που τους έγραψε μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση. Εκεί έγραψε τον ηθικό του νόμο ο Θεός. Επειδή όμως ο άνθρωπος εξαχριώθηκε, γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε, γίνει και η ανάγκη να γραφτεί ο ηθικός νόμος σε βιβλίο. Μάλιστα, σχολιάζει αυτό εις το καταματθέν υπομνημά του ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής. Λέγει, δεν φτάνει που εξαχριώθηκε ο ηθικός νόμος μέσα σου και δεν μπορείς να βρεις τι θέλει ο Θεός από σένα και σου δίνει βιβλίο γραμμένο το νόμο του, να φτάνεις να μην διαβάζεις ούτε το βιβλίο. Και το βιβλίο αυτό είναι η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή έρχεται να υπενθυμίσει το γραμμένο νόμος του Θεού στην ανθρώπινη συνείδηση. Έρχεται να τονίσει και να διορθώσει. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την πτώση του έκανε το καλό κακό και το κακό το κάνε καλό. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος του Θεού να διορθώσει τα πράγματα. Ώστε λοιπόν οι ηθικοί νόμοι είναι σπουδαίοι. Δεν μπορούμε χωρίς το αζημίωτο να τους μετακινήσουμε. Εμείς αγαπητοί μου τους μετακινούμε. Τους μετακινούμε. Υπάρχει η διαφθορά, η διαστροφή και η ποικίλη αμαρτία σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτή πια η ίδια η φύση μας να αρχίσει να εξαχριώνεται, όχι μόνο πνευματικά αλλά και βιολογικά. Όχι μόνο να έχουμε πνευματικών εκφυλισμών αλλά να έχουμε και βιολογικών ακόμη εκφυλισμών. Αφού φτάσαμε έκφυλοι πια όντες εμείς οι άνθρωποι, να αρχίζομαι να εκφυλίζομαι και αυτή την κτήση. Έτσι γεννήθηκαν κάποιοι όροι περιβαντολογία και δεν ξέρω τι ακριβώς, για να τονιστεί πως εμείς φάνομαι να εκφυλίζομαι και αυτό το φυσικό περιβάλλον μας. Και προχωρώ στον επόμενο στίχο. Ρίζα σοφίας τίνει απεκαλύφθει και τα πανουργεύματα αυτής της έγνω. Η ρίζα της σοφίας σε ποιον απεκαλύφθει και τα πανουργεύματά της, τα θαυμαστά της κατορθώματα, ποιος τα εγνώρισε? Είναι ένα ωραίο χωρίο και πολύ βαθύ. Ομιλεί για τη ρίζα της σοφίας. Σαν να λέω εγώ, με βλέπεις, με ξέρεις. Μπορείς να μου πεις από πού κρατάει η σκούφια μου? Σαν για σένα λίγο δύσκολο. Δηλαδή η ρίζα μου από πού κρατάει? Εάν αγαπητοί μου, είναι αδύνατο να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού, πόσο μάλλον να γνωρίσουμε τη ρίζα της σοφίας του Θεού? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό λέγει, ποιος είναι εκείνος που μπόρεσε να γνωρίσει δι' αποκαλύψεως τη ρίζα της σοφίας? Και όμως αυτή η λαχτάρα του Ιερού Συγγραφέως, αγαπητοί μου, πραγματοποιήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Εγνωρίσαμε τη ρίζα της σοφίας. Αλλά είναι χαρακτηριστικό το ρήμα που βάζει ο Σιράς. Τίνει απεκαλύφθη. Σε ποιον απεκαλύφθη, θα λέγαμε? Από τον Ιησού Χριστόν, και δια του Ιησού Χριστού απεκαλύφθη αυτό. Όταν είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν, ιδού η ρίζα της σοφίας. Δηλαδή εδώ θέλει να δείξει το ομοούσιον. Είδατε σοφία? Το ομοούσιον του Θεού Λόγου μετά του Πατρός. Διότι δεν ήταν σαφές το δόγμα, η αλήθεια η μεγάλη της Αγίας Τριάδος. Παρότι εδώ εξαγγέλλεται, αλλά είναι προνόμιο πια της Καινής Διαθήκης. Η ρίζα λοιπόν, δηλαδή
η ουσία, θα λέγαμε, της σοφίας είναι αυτή, ότι είναι ομοούσιος μετά του πατρός, δηλαδή είναι Θεός. Αλλά και κάτι άλλο θέλει να πει εδώ. Όταν λέγει η ρίζα, θέλει να δείξει και ποια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό Πατέρα και στον Θεό Λόγο. Ποια είναι αυτή η σχέση? Σχέσεις ουσίας, μία ουσία. Σχέσεις προσώπων, το ένα είναι ο Πατήρ και το άλλο είναι ο Υιός. Ο Πατήρ γεννά, αλλά είναι αγέννητος. Ο Υιός γεννάται, είπε ο Πατρός. Τι σημαίνει όμως ακόμη ότι ο Υιός γεννάται? Ο άναρχος Θεός γεννάται, δεν το ξέρω. Λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, μη μου πεις ότι άμα ακούσεις ότι ο Λόγος, ότι ο Υιός του Θεού γεννάται από τον Πατέρα, ότι έχουμε κοίηση, έχουμε όλα εκείνα που αφορούν μια γέννηση φυσική. Απλώς μας λέει η Αγία Γραφή αυτό, αλλά είναι ανεξερεύνητο. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά, ούτε από τον ορατόν, ούτε από τον αορατόν κόσμον περισσότερο, παρά μόνον ότι η σοφία του Θεού, ο Θεός Λόγος, είναι ο Υιός του Πατρός. Και μόνο αυτό αν πούμε είναι δόξα του Θεού. Γιατί ό,τι πούμε και είναι ορθόν, ορθοδοξία, αυτό απολύγει στη λατρεία και στη δόξα του Θεού. Και μας λέγει στη συνέχεια ότι ποιος είναι εκείνος που εγνώρισε τα πανουργεύματα αυτής. Πανούργευμα είναι τα θαυμαστά κατορθώματα. Πράγμα. Εδώ βλέπω μέσα στη δημιουργία τα σοφάς μεθόδου, τη δομή, τη σχέση των όντων, τη συντήρηση των όντων και εις των ζωικών κόσμων των πολλαπλασιασμών. Όλα αυτά αφήνουν τον άνθρωπο καταπλήκτο. Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου, αφήνουν και εμάς καταπλήκτους. Διότι πράγματι η σοφία του Θεού είναι καταπληκτική. Ο δε επόμενος στίχος είναι ο ίδιος στην εννιά του. Ο επτά. Επιστήμη σοφίας τι διαφανερώθη και την πολυπηρία αυτής τι συνήκε? Η επιστήμη, η γνώση της σοφίας σε ποιον φανερώθηκε και η πολυπηρία της ποιος είναι εκείνος που την κατάλαβε? Σας το είπα, θα το πω άλλη μια φορά και θα κλείσω. Ο σκοπός μας, αγαπητοί μου, είναι να δοξάσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Μην πείτε ότι απλώς θα τον γνωρίσω έτσι μόνο από την Καινή Διαθήκη. Είναι δύσκολη η Καινή Διαθήκη. Θα διαβάσουμε και την Παλαιά Διαθήκη. Δύσκολη με ποια έννοια? Δεν είναι δύσκολη. Η Παλαιά είναι, φιλολογικά η Παλαιά είναι δύσκολη. Με ποια έννοια είναι δύσκολη η Καινή Διαθήκη? Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εάν δεν έχουμε το φανάρι, το φως της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό να το γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι τι να με λέγουσι είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό? Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτίστης, το έχουμε αύριο τη μνήμη του, είπε και εγώ, λέει, αδελφοί, δεν εγνώριζα. Εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω, εκείνος μου είπε, σε εκείνον που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει ως υπερίστερεν, αυτός είναι. Και είπε μετά στους μαθητάς του, αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Αγαπητοί μου, μόνο η Παλαιά Διαθήκη που γράφτηκε κάτω από το πνεύμα του Θεού μας φανερώνει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να τη μελετάμε για να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν, να τον λατρεύσουμε και να τον αγαπήσουμε.